Η σημασία και η αντανάκλαση των γεωστρατηγικών επιλογών σε μια εκλογική χρονιά, όπως είναι το 2023 για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, αλλά και η σκιά βεβαιότητας πάνω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε μια στιγμή κατά την οποία αυτές διανύουν περίοδο μεγάλης έντασης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Δεν νομίζω ότι οι εκλογές μπορούν να ανατρέψουν ένα σκηνικό το οποίο έχει στηθεί πάνω σε. Αν θέλετε, σε οικουμενικές αντιπαραθέσεις, πάνω σε προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τις μεγάλες δυνάμεις, τον συσχετισμό μεταξύ τους, τις οικονομικές, κοινωνικές εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι η αλλαγή διαχειριστών σε χώρες μεγάλες ή μικρές έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι χώρες της περιοχής, πιθανόν η Τουρκία να φεύγει λίγο από αυτό το κάδρο, δεν είναι οικουμενικές δυνάμεις. Δηλαδή με την έννοια ότι πρέπει να συνυπολογίζουν μία σειρά παράγοντες για να ασκήσουν την πολιτική τους. Δεν αποφασίζουν μόνες τους. Δεν έχουν, σε αυτό το ζήτημα δεν έχουν αυτό που θα λέγαμε ανεξαρτησία με την πλήρη έννοια της λέξης. Αν χρειαστούν μεγάλες αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις, αν χρειαστεί να πέσουν υπογραφές πάνω σε σημαντικά ζητήματα, και τα ζητήματα τα σημαντικά που είναι σε κρεμότητα είναι το μέχρι πού φτάνει η κυριαρχία της Ελλάδας, έτσι, ένα σημαντικό ζήτημα. Τότε το πολιτικό σύστημα που θα, η πολιτική δύναμη που θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα πιθανότατα δεν θα είναι επαρκής και γι' αυτό ίσως βαδίσουμε σε κυβερνήσεις ευρύτερης αποδοχής, αν θέλετε, οικουμενικές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, ακριβώς για να φύγουν αυτές οι υποχρεώσεις. Μετά και την επιδείνωση του κλίματος κατά το 2022, γρίφο αποτελούν οι επόμενες κινήσεις του Τούρκου Προέδρου, αναφορικά με την παρατεταμένη όξυνση που έχει παρατηρηθεί, με τα ερωτήματα να γύρονται γύρω από την ενδεχόμενη μεταβολή του σκηνικού. Από την πλευρά της Τουρκίας, πολλοί λένε ότι αυτή η όξυνση, η παρατεταμένη, οφείλεται στο εσωτερικό της πεδίο, στις εκλογές. Το συμμερίζεστε ή είναι μία παράμετρος, για το πω ευθέως. Εκτιμάτε ότι είναι 50-50 να συμβεί ή να μην συμβεί στρατιωτικό εγχείρημα εν ώψη εκλογών στην Τουρκία ή δεν είναι αυτό, είναι κάτι βαθύτερο? Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία δεν διοικείται από τον Ερντογάν έτσι απλά και μόνο, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε και παρήλθε. Η Τουρκία διοικείται από μια ανερχόμενη ισχυρή αστική τάξη με μεγάλα συμφέροντα, μια αστική τάξη η οποία παράγει κιόλας, έχει γίνει το εργοστάσιο της Ευρώπης σε πάρα πολλά πράγματα, η οποία ανταγωνίζεται για τις αγορές της Αφρικής, η οποία κλπ. Ιδιαίτερη σημασία για την εκλογική περίοδο που θα διανυθεί κατά το 2023 ήταν και η τοποθέτηση αναφορικά με την πιθανή ανατροπή της ακολουθούμενης στρατηγικής και την αλλαγή ενός σκηνικού λόγω των εκλογών. Είναι ένα ζήτημα, δεν νομίζω καταρχήν ότι οι εκλογές είναι τόσο σημαντικές όσον αφορά τη στρατηγική που έχει ήδη δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και υπάρχει μια διαρκή αναβάθμιση, διαρκής αναβάθμιση από πλευράς Τουρκίας τουλάχιστον.